Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, ο οποίος ήταν μαζί μας και στην πρώτη εκπομπή. Κύριε Εξαδάχτυλε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την επανάληψη της πρωτοβουλίας αυτή την εποχή που ζούμε κυριολεκτικά σε ένα θέατρο του παραλόγου στην χώρα μας, σε ένα θέατρο που παίζουν και πολλοί συνάδελφοί μας δυστυχώς πρωταγωνιστικούς ή δευτεραγωνιστικούς ρόλους, άλλοι πάλι εξειδικεύονται ως καρατερίστες, θα λέγαμε. Δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτό ότι η επιστήμη λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αποδεικνύει τα πράγματα και προσφέρει τις υπηρεσίες της. Δεν λειτουργεί σαν την τέχνη, όπου έτσι είναι, αν έτσι νομίζεται, κατά το γνωστό θεατρικό έργο. Και βρισκόμαστε και σε ίσως την πιο πολύπλοκη φάση της πανδημίας, καθώς σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε παραμέτρους που δεν υπήρχαν ούτε πέρσι ούτε την Άνοιξη. Έχουμε δυνατότητες που δεν τις αξιοποιούμε πλήρως και προβλήματα τα οποία είναι αδικαιολογήτως δύσκολα στην επίλυσή του. Νομίζω ότι η συστράτευση όλων θα μπορέσει να λύσει τελικά το πρόβλημα. Θα πρέπει βεβαίως να σκεφτόμαστε ενδεχομένως λίγο πιο προωθημένα από ό,τι σκεφτόμαστε και δεν σας κρύβω ότι βρήκα καταπληκτική ιδέα αυτό που μια νεαρή συνάδελφος από αυτούς που σηκώνουν το βάρος στα τμήματα COVID μου ανέφερε σήμερα, ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν ας εργαστούν στα τμήματα COVID και μόνο. Εκεί δεν κινδυνεύουν να μολύνουν κανέναν, καθώς οι ασθενείς ούτως ή άλλως είναι οι ίδιοι μολυσμένοι και οι ίδιοι μπορούν να δοκιμάσουν τη δύναμη των ιδεών τους στο πεδίο της πράξεως. Εκείνο βεβαίως που θα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή είναι το γιατί δεν έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο εμβολιασμών από αυτό το οποίο επιθυμούσαμε και να με διάθεση αυτοκριτικής να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Έχω την αίσθηση ότι το εμβόλιο πλέον θα πρέπει να είναι διαθέσιμο παντού, σε όλα τα ιατρία, οπωσδήποτε στα ιατρία των παιδιάτρων, για να καλύψουμε αυτό το κομμάτι που το άψογο σύστημα που λειτουργεί από τις αρχές του 2021 δεν έχει, δηλαδή δεν έχει την ανθρώπινη παρουσία μέχρι τη στιγμή που κανείς διαβαίνει το κατόφλι του εμβολιαστικού κέντρου, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι εκτεθειμένος στην επιρροή του διαδικτύου, του κοινωνικού περιγύρου στον οποίο ζει και την απόφαση θα πρέπει να τη στηρίξει μόνος του μέχρι να κάνει το βήμα της εισόδου. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα αν είχε τη δυνατότητα αυτό το βήμα να το κάνει στον οικείο χώρο του ιατρίου, του γιατρού, στον οποίο παρακολουθείτε και εμπιστεύετε την υγεία του από πολλά χρόνια. Θα χρειαστεί από όλους μας βεβαίως μια εξτρά προσπάθεια, αλλά έχω την πεποίθηση ότι αξίζει τον κόπο, καθώς είμαστε σε καλύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την πανδημία. Αυτό είναι εμφανές και θα πηγαίνουμε σε ολοένα και πιο ήρεμα νερά. Με τις λίγες αυτές σκέψεις θα σας συγχαρώ και πάλι και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ για όσα σημαντικά είπατε, Πρόεδρε.